Hello beauty junkies, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου και σε ένα βίντεο για highlighters. Όπως σας έκανα πριν λίγο καιρό ένα βίντεο αποκλειστικά για concealer, έτσι αποφάσισα να σας κάνω και ένα βίντεο για highlighters. Τα highlighters υπάρχουν παντού, το strobing είναι μια τάση που ήρθε για να μείνει και βλέπουμε ότι πλέον όλες οι εταιρείες έχουν βγάλει πάρα πολλά highlighters με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια σύγχυση γενικά στο καταναλωτικό κοινό. Οπότε είμαι εδώ για να δούμε όσα έχω δοκιμάσει και να σας πω τη γνώμη μου για αυτά. Βλέπουμε γενικά ότι το glow αποτέλεσμα και οι έντονες λάμψεις είναι πολύ μεγάλη τάση και κυκλοφορούν παντού, ειδικά στο Instagram. Επίσης πάρα πολλοί make-up artists ξεκίνησαν να αναμειγνύουν στα foundations διάφορα highlighter με αποτέλεσμα να πετύχουν ένα πολύ λαμπερό look. Οπότε υπάρχουν διάφορα highlighters σε διάφορες μορφές, υπάρχουν σε κρεμώδη μορφή, σε υγρή μορφή και σε πουδρένια μορφή. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλά highlighter για να καταλήξω σε αυτά που μου αρέσουν. Θα ξεκινήσω πρώτα με τα υγρά και τα highlighter σε stick μορφή, θα συνεχίσω με τα πουδρένια και στο τέλος θα σας δείξω και κάποιες παλέτες που έχουν πολύ αξιολόγα highlighter και πιστεύω ότι αξίζουν. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με τα υγρά highlighter. Θα ξεκινήσω με ένα highlighter σε μορφή stick που μπορείτε να το βρείτε στα Body Shop. Είναι το Honey Bronze. Αυτό το highlighter έχει μία απόχρωση πιο ηλιοκαμμένης λάμψης. Μου αρέσει πάρα πολύ να το βάζω στα κόκαλα εδώ του ντεκολιτέ, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί κάνει το μαύρισμά μου να φαίνεται ακόμα πιο έντονο και πιο ιδιαίτερο, έτσι λίγο πιο sexy. Είναι λίγο δύσκολο να το απλώσω στα ζυγωματικά και γενικά τα highlighter σε αυτή τη μορφή είναι δύσκολο να δουλευτούν, ειδικά στα λιπαρά δέρματα, που εύκολα γίνεται cake το αποτέλεσμα. Αυτό το highlighter το φοράω πάρα πολύ το καλοκαίρι. Δεν λέω ότι το βάζω ζυγωματικά, κάποιες φορές που δεν κάνω πολύ βαρύ μακιγιάζ το φοράω στα ζυγωματικά μου και επίσης το έχω δοκιμάσει να το βάλω σαν βάση πριν βάλω το foundation μου, αποτέλεσμα να δώσει ένα πολύ γλυκό και πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το ίδιο ακριβώς όπως έχετε δει και σε διάφορα tutorial κάνω και με το MIMI Liquid Highlighter. Είναι highlighter που μοιάζει με όζα, έχει το applicator που έχουν οι όζες και απλώνεται πολύ εύκολα στα ζυγωματικά. Αυτό είναι ένα highlighter που μπορείς να το χτίσεις, δεν είναι πάρα πολύ μπαμ και πάρα πολύ έντονο και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ να το αναμειγνύω με το foundation για το ίδιο σκοπό, για να δώσει πολύ ωραία εντυπωσιακή λαμπερή βάση. Μπορείτε να το βρείτε στο κατάστημα Make Me Up ή και στο Cherry Box, έχω δει ότι το πουλάνε. Οπότε, αν θέλετε κάτι τέτοιο, σίγουρα να πάτε σε αυτό, γιατί είναι πολύ οικονομικό και δουλεύετε πολύ εύκολα. Θα συνεχίσω με ένα highlighter πάλι σε stick μορφή και έχω να σας δείξω ένα σε travel size από την Benefit, είναι το WhatsApp. Αυτό μπορώ να πω ότι δουλεύεται λίγο πιο εύκολα σε σχέση με το Honey Bronze. Είναι ένα highlighter κούτσικο, πολύ μικρούτσικο, γιατί είναι το travel size όπως σας είπα. Η απόχρωσή του είναι πιο χρυσή και δίνει πολύ ωραίο λαμπερό αποτέλεσμα εδώ στα ζυγωματικά. Ταιριάζει σε περισσότερο στα ρέινες επιδερμίδες λόγω των χρυσών υποτόνων που έχει. Μου αρέσει πάρα πολύ και σε κάποια στιγμή όταν τελειώσουν όλα τα υπόλοιπα που έχω θα πάω να το πάρω και σε κανονικό μέγεθος. Θα συνεχίσω με μία κρέμα που είναι για highlighter και είναι η Strop Cream της MAC. Αυτή τη θεωρώ must have προϊόν από την εταιρεία MAC γιατί δίνει πάρα πολύ ωραίο λαμπερό δέρμα, είναι τέλεια για βάση πριν το μακιγιάζ. Επίσης στους καλοκαιρινούς μήνες και πριν πάω στην παραλία βάζω αυτήν μαζί με την αντιλιακή μου και φαίνεται το δέρμα μου, παιδιά, σαν να είναι βαμμένο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να την φορέσετε σαν highlighter με πολύ φυσικούς τόνους φυσικά εδώ σε ζυγωματικά. Μπορείτε να τη βάλετε σε όλα σας το σώμα για να πετύχετε ένα πιο λαμπερό look και μου αρέσει πάρα πολύ. Το travel size είναι πολύ οικονομικό, είναι σε 30ml, οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πάρετε το πολύ μεγάλο προϊόν και να σας μείνει. Μπορείτε να πάρετε αυτήν και μετά, αν σας αρέσει, να πάρετε και τη μεγάλη συσκευασία. Άλλο ένα highlighter σε μορφή mousse που βρίσκεται σε τέλεια συσκευασία είναι από τα Kiko, το οποίο όμως δυστυχώς δεν μπορείτε να το βρείτε σε καταστήματα γιατί νομίζω ότι έχει εξαντληθεί, εκτός και αν υπάρχει στη λίστα που έχουν με τα προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά. Το είχα πάρει πάρα πολύ οικονομικά και αυτό. Η συσκευασία του είναι υπέροχη, έχει μέσα ένα μικρό καθρεφτάκι και είναι σε μορφή mousse όπως σας είπα. Η απόχρωσή του είναι χρυσαφένια και σε σύγκριση με τα υπόλοιπα highlighters σε αυτή τη μορφή αυτό δουλεύεται πολύ πιο εύκολα. Εγώ γενικά επειδή φοράω foundation πολύ καλλιτικά λόγω του προβλήματος της ακμής που έχω, συνήθως τα highlighters σε αυτή τη μορφή δεν μπορώ να το δουλέψω πολύ καλά και το αποτέλεσμα εδώ είναι κίκι ή σαν ξεβαμμένο. Αυτό δουλεύεται σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πάρα πολύ εύκολα και δεν μου κάνει
αυτό το κακό αποτέλεσμα. Οπότε αν κάπου το πετύχετε, σίγουρα του ρίξετε μια ματιά, γιατί όπως σας είπα είναι και πάρα πολύ οικονομικό. Αυτά τα highlighter έχω να σας δείξω σε υγρή μορφή και σε μορφή mousse. Τώρα πάμε να περάσουμε στα πουδρένια highlighter και θα ξεκινήσω με το πολύ αγαπημένο μου Merrill Manager. Για μένα αυτό το highlighter είναι η πρώτη μου αγάπη και παντοτινή. Παρά τα πάρα πολλά highlighters που έχω δοκιμάσει, νομίζω ότι αυτό ταιριάζει πιο πολύ απ' όλα στο δικό μου δέρμα. Το έχω φτάσει, βλέπετε, σχεδόν στο πάτο του. Είναι η τέλεια απόχρωση για σαρένιες επιδερμίδες. Παιδιά, είναι χρυσαφή καταρχήν. Σε όποια φίλη μου και να το έχω βάλει, το αποτέλεσμα που της δίνει είναι υπέροχο. Το έχω χρησιμοποιήσει και για να βάψω νύφη και ήταν πραγματικά πάρα πολύ λαμπερή. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να το ξαναγοράσω οπωσδήποτε, γιατί μου τελειώνει σε λίγο καιρό. Θεωρώ ότι είναι must have προϊόν από τη The Balm και πρέπει οπωσδήποτε να το έχετε στη συλλογή σας. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, πρέπει να πάτε να το δοκιμάσετε, γιατί θα δείτε διαφορά σε σχέση με όλα τα highlighter που κυκλοφορούν στην αγορά. Για τη διάρκεια του, δεν το συζητώ, είναι πάρα πολύ καλή. Και επίσης κοστίζει γύρω στα 21 ευρώ. Μου έχει κρατήσει πάνω από ένα χρόνο και το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Όπως σας είπα, όταν βάφω κάποιον άλλον, ξέρω ότι είναι το highlighter που θα του ταιριάξει, οπότε χρησιμοποιώ πάντα αυτό. Πάμε τώρα να δούμε ένα πραγματικά πανάκριβο highlighter, το οποίο όμως μπορείτε να το βρείτε πλέον και στα Sephora. Είναι από Becca το Sun Pay Pop. Αυτό το highlighter είναι λίγο σκούρο για τα δικά μου χρώματα. Η απόχρωσή του είναι χρυσαφένια. Δεν μπορώ να πω όμως τίποτα ούτε για το μπλεντάρισμά του, ούτε για τη διάρκεια του. Πραγματικά είναι υπέροχο. Ίσως τα δικά μου χρώματα να ταιριάζει λίγο καλύτερα το Opal, αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ όταν κάνω ένα πιο μπρονζέ μακιγιάζ. Ξέρω ότι όποτε θα το φορέσω σίγουρα θα με ρωτήσουν όλοι τι highlighter φοράς. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν το αγαπώ τόσο όσο το Merrill Lou, γιατί εκείνο ταιριάζει πιο ωραία στα δικά μου χρώματα, αλλά μπορώ να πω ότι η πούδρα του είναι λεπτοκομμένη, το τελείωμά του είναι πραγματικά καταπληκτικό. Αξίζει να το έχετε στη συλλογή σας σαν ένα πολύ καλό highlighter. Αν και είναι λίγο ακριβό, όπως σας είπα, είναι γύρω στα 39 ευρώ. Αφού σας έδειξα το πανάκριβο Becca Highlighter, πάμε να περάσουμε σε δύο πιο οικονομικά. Το πρώτο είναι από την Essence και τη σειρά Pure Nude Highlighter στην απόχρωση 01 Be My Highlight. Το συγκεκριμένο highlighter το πήρα από το ηλεκτρονικό κατάστημα Beauty As, γιατί γενικά όπου ρωτούσα σε φυσικό κατάστημα κανείς δεν γνώριζε την ύπαρξή του. Κανείς δεν ήξερε ότι υπάρχει το συγκεκριμένο προϊόν, οπότε δεν ξέρω αν γενικά μπορείτε να το βρείτε κάπου. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με αυτό το highlighter. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ οικονομικό. Για μένα όμως δεν είναι highlighter. Δεν είναι το highlighter που θα το πάρεις και θα το βάλεις στα ζυγωματικά σου και θα πεις ότι έβαλα highlighter και λάμπω. Είναι μία πούδρα που μπορείτε να τη βάλετε σε όλο σας το πρόσωπο και να σας δώσει ένα λίγο πιο glow effect. Αλλά αν δεν σας αρέσει να φοράτε highlighter και θέλετε απλά μια φυσική λάμψη, σίγουρα θα πρέπει να πάτε σε κάτι τέτοιο. Αυτό μπορείτε να το χτίσετε. Όσο όμως και να βάλετε, δεν θα γίνει μπαμ το αποτέλεσμα, δεν θα είναι πάρα πολύ έντονο. Εγώ συνήθως το φοράω σε όλο μου το πρόσωπο με ένα πολύ μεγάλο φωτό πινέλο για να δώσω ένα πιο glow τελείωμα. Και ένα ακόμη πολύ οικονομικό highlighter, για το οποίο με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές κοπέλες σε ένα haul video που είχα κάνει το χειμώνα, είναι από Technique το Jet Gorgeous. Έχω πάρει αυτή την απόχρωση που είναι σε χρυσαφή τόνους και πιο πολύ μοιάζει με bronzer παρά με highlighter. Όχι όμως, είναι highlighter. Στις πιο σκούρες επιδερμίδες γράφει υπέροχα. Στις πιο ανοιχτόχρωμες δεν θα γράψει καθόλου, οπότε αν θέλετε να πάρετε αυτή τη σειρά να διαλέξετε μια διαφορετική απόχρωση λίγο πιο ανοιχτόχρωμη. Λοιπόν, δείτε λίγο και το swatch του. Είναι αυτό εδώ. Το συγκεκριμένο μου μοιάζει πάρα πολύ με το Becca Sun Pay Pop. Ίσως αυτό είναι ένα κλικ πιο σκούρο, αλλά μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό το highlighter και για τον λόγο του αληθές να σας κάνω λίγο μία σύγκριση στα swatch. Δείτε λίγο πόσο κοντινές είναι οι αποχρώσεις. Επίσης έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια. Εντάξει, φυσικά δεν μπορεί να συγκριθεί με την υφή που αφήνει το Becca, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο οικονομικό highlighter που μπορείτε να το βρείτε εύκολα, όπως σας είχα πει, σε ένα κατάστημα που λέγεται Stark στη Βασιλή Σόφια Θεσσαλονίκη, το είχα βρει στα 3,90. Αλλά μπορείτε να το βρείτε πολύ οικονομικά και στο store tube της Σόνιας. Όπως επίσης εκεί μπορείτε να βρείτε και το επόμενο προϊόν highlighter που θέλω να σας δείξω, και είναι η παλέτα της Sleek.
Λοιπόν, αυτή η παλέτα συνδυάζει τα πάντα. Έχει ένα highlighter σε κρεμώδη μορφή, ένα highlighter holographic που δίνει τέλειους ρυθμούς, υπέροχο, πάρα πολύ έντονο, ένα χρυσαφένιο και ένα σε σαμπανεζή απόχρωση. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια παλέτα αρκετά οικονομική που συνδυάζει όλα τα γούστα και για μένα είναι από τα καλύτερα highlighter που κυκλοφορούν στην αγορά. Εξάλλου ήταν στα Right to Die της Jaclyn Hill, οπότε πώς μπορεί να μην είναι καλό αυτό το προϊόν. Επίσης, πολύ ωραία και οικονομικά highlighter μπορείτε να βρείτε στο κατάστημα της NYX, τα οποία συνδυάζουν όλα τα γούστα. Μπορείτε να βρείτε και υγρά highlighter εκεί, αλλά και σε πουδρένια μορφή. Εγώ έχω δοκιμάσει κάποια σε πουδρένια μορφή που μπορώ να σας πω ότι η υφή τους είναι πολύ ωραία. Είναι λεπτοκομμένα highlighter που μπλεντάρονται πολύ εύκολα και δίνουν πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Υπάρχουν highlighter με τα οποία μπορείτε να χτίσετε το αποτέλεσμα και υπάρχουν και highlighter τα οποία με το ένα πέρασμα σας δίνουν ένα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσω με το πρώτο highlighter που δοκίμασα από το NYX και είναι το Illuminator. Έχω πάρει την απόχρωση Ritualist, το 04 βασικά. Είναι αυτό το highlighter που έχει ασημή απόχρωση. Όπως φαίνεται το έχω φορέσει πάρα πολύ. Έχει λίγο fallout, αλλά το αποτέλεσμα μπορείτε να το χτίσετε με αυτό το highlighter. Η απόχρωσή του είναι ασημένια όπως σας είπα. Αν βρέξετε το πινέλιο σας καθώς βάλετε highlighter, τότε το αποτέλεσμα θα είναι πολύ πιο έντονο από ό,τι είναι σκέτο. Το φοράω συνήθως τις πρωινές ώρες γιατί δίνει ένα πολύ γλυκό λαμπερό τελείωμα. Και τα δύο highlighter τα οποία τα έχετε δει και σε βίντεο αγαπημένων είναι πραγματικά απίστευτα αυτά τα highlighter. Είναι τα Duo Chromatic Illuminating Powder Highlighter. Έχω δύο αποχρώσεις, το Twilight Tint και το Crust Bloom. Το Crust Bloom έχει μέσα ροζ υποτόνους, ενώ το Twilight Tint έχει υποτόνους ασημένιους που κάνει και λίγο μπλε ρυθμούς, πραγματικά υπέροχο. Αυτή τη στιγμή φοράω αυτά τα δύο σε συνδυασμό στα ζυγωματικά μου. Μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί με ένα πέρασμα το αποτέλεσμα είναι απίστευτα έντονο. Επίσης είναι πάρα πολύ οικονομικά, γύρω στα 9 ευρώ έχω αν θυμάμαι καλά. Και αν σας αρέσουν γενικά τα highlighter, πρέπει οπωσδήποτε να τα δοκιμάσετε αυτά. Αν θέλετε να δοκιμάσετε επίσης κάποιο holographic highlighter, νομίζω ότι αυτά είναι ιδανικά για αυτό το σκοπό. Θέλω να σας δείξω λίγο τώρα και δύο παλέτες που περιλαμβάνουν highlighter και τα θεωρώ πολύ αξιόλογα και πιστεύω ότι είναι καλά σαν προϊόντα. Μία παλέτα είναι η Carly Bible από BH Cosmetic. Πλέον έχει βγει καινούργια παλέτα της Carly, η οποία έχει πολύ περισσότερα highlighters μέσα. Εγώ έχω την παλιά, η οποία περιλαμβάνει μέσα 4 highlighter, είναι αυτά εδώ. Γράφουν πάρα πολύ έντονα, με ένα πέρασμα δίνουν πολύ έντονο αποτέλεσμα. Έχουν λίγο fallout και γενικά η πούδρα τους διαλύεται και τρίβεται, αλλά το αποτέλεσμα στο πρόσωπο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έχει έτσι ένα χρυσαφί που μοιάζει λίγο με το Mary Luminizer, ένα λίγο πιο σκούρο χρυσαφί που είναι λίγο πιο έντονο και ένα σε καφέ που για την ακρίβεια είναι bronzer με πολύ έντονη λάμψη. Θα περάσω σε μία παλέτα που έχει ένα αξιόλογο highlighter και πρόκειται για τη Master Blush από την Maybelline. Είναι μία παλέτα με ρούζ η οποία έχει ένα highlighter σε χρυσαφένια απόχρωση, πάρα πολύ φυσικό. Αν σας αρέσει το φυσικό highlighter, αυτό το highlighter είναι ό,τι πρέπει. Χτίζεται το αποτέλεσμα, μου αρέσει πολύ το συγκεκριμένο για καθημερινή χρήση. Αυτά ήταν όλα τα highlighters που έχω εγώ στην κατοχή μου. Ελπίζω να βρείτε αυτό το βίντεο βοηθητικό και να μπορείτε πλέον να διαλέξετε έτσι λίγο πιο εύκολα highlighter με βάση αυτά που θέλετε. Σκέφτομαι να κάνω ένα τέτοιο βίντεο και για bronzer. Πείτε μου στα σχόλια κάτω πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα. Επίσης θέλω να μου πείτε στα σχόλια ποιο highlighter πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσω. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα highlighter εκεί έξω που πολύ πιθανόν να είναι πολύ καλά, όπως για παράδειγμα η παλέτα με τα highlighter από Anastasia Beverly Hills. Αλλά νομίζω ότι έχω ήδη πολλά. Θέλω να δοκιμάσω κάποια λίγο πιο οικονομικά. Έχω βάλει στο μάτι το Glow Commotion από W7, οπότε όποιο το έχετε δοκιμάσει θέλω να μου αφήσει τις εντυπώσεις της κάτω στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε πρώτα τα καινούργια βίντεο που θα έρθουν. Επίσης να με ακολουθήσετε στο Instagram γιατί και εκεί φτιάχνω διάφορα μικρά βιντεάκια με tutorial ή και γενικά σας δείχνω διάφορα πράγματα τα οποία δεν βλέπετε εδώ στο YouTube. Εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα με ένα καινούργιο βιντεάκι. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!